Σε σένα. Καλό μεσημέρι, Ονούφρε. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές. Ολοκληρώθηκε πριν από περίπου μισή ώρα η τελετή παράδοσης παραλαβής του χαρτοφυλακίου του Υπουργείου Εργασίας από τον εκτελούντα χρέη Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Γιάννη Καρούσο, προς τον νέο Υπουργό Εργασίας, τον Κυριάκο Κούσο. Ο κύριος Γιάννης Καρούσος, παραδίδοντας το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εργασίας, είπε ότι το λίγο διάστημα που υπηρέτησε εδώ στο Υπουργείο Εργασίας αντιλήφθηκε τη σφραγίδα που έχει αφήσει η Υπουργός Εργασίας, η Ζέτα Εμιλιανίδου, και το σε πόσο γερά θεμέλια έχει χτίσει εδώ τις δομές του Υπουργείου Εργασίας η Ζέτα Εμιλιανίδου. Και ξέφρασε την βεβαιότητά του, αφού ευχαρίστησε και τα στελέχη του Υπουργείου Εργασίας και τον Γενικό Διευθυντή, τον Ανδρέα τον Ζαχαριάδη, εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι ο Κυριάκος Κούσος θα επιτελέσει με επιτυχία τα καθήκοντά του. Από εκεί και πέρα, ο Κυριάκος Κούσος, αναλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο, σημείωσε ότι ήταν έντονες οι αναφορές και στη Ζέτα Εμιλιανίδου. Ήταν απόφευκτο, Νούφρε, να είναι έντονες οι αναφορές και στη Ζέτα Εμιλιανίδου. Είπε ότι το οφείλει σαν μνημόσυνο προς την πρώην Υπουργό Εργασίας να ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις που έχει ήδη αρχίσει η Ζέτα Εμιλιανίδου. Και αυτές δεν είναι άλλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις που εκκρεμούν, δεν είναι άλλες όπως τη θέσπιση του κατώτατου μισθού, το συνταξιδοτικό, την εφαρμογή της γονικής άδειας. Και γενικότερα τις μεταρρυθμίσεις που είχε πει και νωρίτερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την τελετή διορισμού του. Από εκεί και πέρα, ερωτώμενος όσον αφορά το θέμα του κατώτατου μισθού, ο Κυριάκος Κούσος είπε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο και με πρωτοβουλία του ίδιου του πρόεδρου της Δημοκρατίας θα γίνουν συναντήσεις, ούτως ώστε μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας ή ακόμη και νωρίτερα από την ολοκλήρωση της θητείας τόσο του Κυριάκου Κούσου αλλά και του πρόεδρου της Δημοκρατίας να υπάρχει μια θετική κατάληξη σε αυτό το ζήτημα, ούτως ώστε αυτή η πολύ σημαντική μεταρρύθμιση για την Κυπριακή Δημοκρατία, για τους εργαζόμενους, να ολοκληρωθεί. Τέλος, να αναφέρουμε, Ονούφρε, ότι σημείωσε ότι έρχονται δύσκολοι καιροί και λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, λόγω της ακρίβειας, λόγω των πληθωριστικών τάσεων που δημιουργούνται εξαιτίας του πολέμου και ότι προτεραιότητα είναι η διασφάλιση των θέσεων εργασίας αλλά και της εργατικής ειρήνης. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις από πλευράς του κυρίου Καρούσου και του νέου Υπουργού Εργασίας, του κυρίου Κούσου. Και σήμερα σου παραδίδω το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα αντεπεξέλθεις, ότι με το χαρακτήρα σου, με το δυναμισμό σου θα πετύχεις αυτό το Υπουργείο και να ολοκληρώσεις το έργο το οποίο έχει ξεκινήσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μαζί με την αγαπητή μας Ζέτα Εμιλιανίδου, να το ολοκληρώσεις. Ναι, με πλήρη συνέστηση της ευθύνης που αναλαμβάνω τα ενία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως πολύ σωστά έχετε αναφέρει. Η αγαπημένη μας Ζέτα, η φίλη μου Ζέτα, έχει αφήσει ανεξίδηλη τη σφραγίδα της σε αυτό το Υπουργείο. Για 9,5 τόσα χρόνια ήταν η προϊσταμένη του Υπουργείου, καθοδήγησε το Υπουργείο, εφάρμοσε τις πολιτικές του Πρόεδρου Αναστασιάδη για ένα κράτος βρόνιας. Έκανε έργο τις διακηρύξεις του Πρόεδρου Αναστασιάδη. Λοιπόν, πάμε να δούμε το θέμα, κυρίες και κύριοι, που προέκυψε με τη συντήρηση για το μηχανικό.